Είναι άδικο που κατηγορήθηκε ο Όλπα ότι εγκατέλειψε την περιοχή του Φάρου. Η αλήθεια, η ανάπλαση της περιοχής ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2010, αμέσως μετά την απομάκρυνση των μεταναστών που είχαν μετατρέψει το κτίριο του Φάρου σε καταβλισμό. Με τη βοήθεια του λιμενικού σώματος και της ελληνικής αστυνομίας, απομακρύνθηκαν οι μετανάστες και άρχισαν οι εργασίες ανάπλασης. Αύγουστος 2010. Ανάπλαση του κατεστραμμένου κτίριου του Φάρου. Με έξοδα του Όλπα ΑΕ και με την οφειλόμενη κοινωνική ευαισθησία, απομακρύνθηκαν οι λαθρομετανάστες και από το κτίριο της Πειραϊκής Πατραϊκής, που ωστότε λειτουργούσε, με την ανοχή κάποιων, ως παράνομος καταβλισμός. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι χωρίς την βοήθεια της ελληνικής αστυνομίας και του κεντρικού λιμεναρχείου Πάτρας, δεν θα είχαμε αποτέλεσμα. Η καφετέρια που λειτουργεί σήμερα στο Φάρο προκηρύχθηκε στις 2 Μαρτίου 2011 και έγινε επαναληπτικός διαγωνισμός στις 29 Απριλίου 2011 από τη διοίκηση του Όλπα ΑΕ. Η έγκριση της διακήρυξης έγινε με την υπαριθμόν 134 κάθετος 24 11 2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Όλπα ΑΕ. Την ίδια περίοδο έγινε η αναβάθμιση του χώρου στον Μόλο Αγίου Νικολάου και οι πολίτες κάνουν τη βόλτα τους σε καθαρό και φιλικό περιβάλλον. Έτσι ήταν ο Μόλος Αγίου Νικολάου. Έτσι έγινε ο Μόλος Αγίου Νικολάου μετά τις παρεμβάσεις του Όλπα. Είναι άδικο που κατηγορήθηκε ο Όλπα ότι θέλει το λιμάνι απομονωμένο και φραγμένο με σειρματοπλέγματα. Η αλήθεια. Ο Όλπα ΑΕ από τον Νοέμβριο του 2013 ξεκίνησε την απομάκρυνση των σειρματοπλεγμάτων. Βόρειο λιμάνι, πάρκινγκ Νταλικών και το γνωρίζουν αυτοί που το κατηγορούν. Έτσι, δημιουργείται με σειρά παρεμβάσεων φιλικό και ασφαλές περιβάλλον για τον πολίτη. Έτσι ήταν το λιμάνι με τα σειρματοπλέγματα. Έτσι γίνεται το λιμάνι σήμερα. Φιλικό και ασφαλές για τον πολίτη. Είναι άδικο που κατηγορήθηκε ο Όλπα ΑΕ ότι παρεμπόδισε την κατασκευή ποδηλατόδρομου επί ένα χρόνο. Η αλήθεια. Στις 17 Οκτωβρίου 2013, η ΑΔΕΠ, δηλαδή ο Δήμος, έστειλε έγγραφο στον Όλπα που ζητούσε τη συμβολή του οργανισμού για την κατασκευή του ποδηλατόδρομου. Στις 21 Οκτωβρίου 2013, δηλαδή μόλις 4 ημέρες μετά, ο Όλπα ΑΕ, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, διαβιβάζει το αίτημα με θετική εισήγηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Στις 23 Οκτωβρίου 2013, δηλαδή μόλις 2 μέρες μετά, το Υπουργείο Ναυτιλίας ζητά την προβλεπόμενη από τον νόμο έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για το εν λόγω έργο. Ο Όλπα κοινοποιεί αμέσως το έγγραφο στην ΑΔΕΠ, η οποία έλαβε στις 12 Νοεμβρίου 2013 από την Περιφέρεια απαλλαγή από την υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Το έργο είναι έτοιμο να γίνει μετά από τις ταχύτατες ενέργειες του Όλπα ΑΕ. Οργανισμός Λιμένων Πατρών ΑΕ. Λιμάνι και πόλη. Μαζί.